παραλιακημιακό χώρο να πετάνε μολότοφ σε κάδους και αυτοκίνητα και να ξαναμπαίνουν μέσα και οι αστυνομικοί να τους κοιτάνε. Συγγνώμη, αλλά εκεί μέσα που ξαναμπαίνουν μπορεί αύριο μεθαύριο να είναι ο Γιώργος και ο Θοδωρής. Θα το επιτρέπατε αυτό εσείς? Σας λέω ότι δημοσιογραφικά θα ελέγχω πάρα πολύ αυστηρά τις παρεμβάσεις αστυνομίας μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο. Και οι φίλοι μου που είναι στη διοίκηση της αστυνομίας, καλά θα κάνουν να το ακούσουν αυτό που είπα. Εγώ το εννοώ. Δεν πρόκειται να αφήσω τίποτε να πέσει κάτω. Δεν είπε κανένας ότι θα καθίσουμε να ταχώνουμε στην αστυνομία κάθε μέρα. Αλλά θέμα με το οποίο δεν θα ασχοληθεί, θα γίνεται πρώτος αυτήν εδώ την εκπομπή. Σε ό,τι αφορά το πανεπιστήμιο. Ορίστε, κύριε Βασιλιάδη. Καλά, η αστυνομία, ξέρετε, εκτελεί διαταγές. Ουδέποτε έφταιγε η αστυνομία. Εκτός από κάποιες εξτρέμα, θα ήθελα, ακραίες περιπτώσεις μεμονωμένων αστυνομικών, στο σύνολό της η αστυνομία κάνει αυτό που της λέει η πολιτική της ηγεσία. Έτσι, αν η πολιτική ηγεσία λέει κατ' εντολή της, μην κάνετε τίποτα, αφήστε τους να τα σπάσουν, το έχουμε δει και αυτό, έτσι. Θυμόσαστε τα Δεκεμβριανά επί Καραμάλι, για παράδειγμα. Βεβαίως. Η εντολή ήταν να αφήστε να εκτονωθούν τα παιδιά, ας πούμε, να σπάσουν, να ρημάξουν μέχρι να σκοτώσουν. Όπου και σκοτώθηκε και κόσμος. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Δεν τα βάζει κανείς με τους αστυνομικούς. Με την πολιτική ηγεσία είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό σας λέω ότι κρατήστε μικρό καλάθι. Να δούμε τώρα και στην επέτειο του Πολυτεχνείου, αλλά και τώρα στην έκθεση, όπου είναι πολύ κοντά το Πανεπιστήμιο, έτσι. Να σπάζουν, να ρημάζουν και να μπαίνουν μέσα να κρύβονται. Θα μπει η αστυνομία να το σταματήσει. Και βεβαίως, αν δεν μπει η αστυνομία, δεν θα φταίει η αστυνομία, έτσι. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Δεν θα φταίει η αστυνομία αν δεν μπει η αστυνομία. Δηλαδή, μην λέμε, α, κοιτάξτε, οι αστυνόμοι τους λέει, οι αστυνομικοί τους κοιτάνε. Είναι η εντολή αυτή τέτοια. Να μας το πούν. Δεν καταλάβατε. Να βγουν και να μας το πούν. Αν έχουν τέτοιες εντολές, να βγουν και να μας το πούν. Και να μας πούν ποια, τι εντολή πήρανε και ποιος τους συνέδωσε. Έτσι. Εγκαλέστε τους. Μα αυτό σας λέω. Αυτή είναι η δουλειά μας, κύριε Βασιλιάδη. Η δουλειά μας δεν είναι να κυνηγάμε τα σπρέτ. Η δουλειά μας δεν είναι να κυνηγάμε τα σπρέτ. Λοιπόν, τι είπε η κυρία Διαμαντοπούλου για το άσυλο, γιατί ότι είναι σημαντικό, ας το διαβάσω. Είπε ότι τα ΕΗ δεν είναι χώροι που μπαινοβγαίνει η αστυνομία, έχουν τους δικούς τους κανόνες. Αν αποφασίσει κατάληψη μικρός αριθμός, τότε το ίδιο το Πανεπιστήμιο μπορεί να επιβάλλει ποινές σε όσους προκαλούν. Θέλω να υπογραμμίσω ότι το πρόβλημα του Ελληνικού Πανεπιστημίου δεν είναι το άσυλο. Η ίδια η κοινότητα πρέπει να αποδείξει ότι δεν μπορεί να υπάρξουν μειοψηφίες που αποφασίζουν το μέλλον όλων. Αυτές είναι επιλογές που έχουν και κόστος και όφελος. Η υλοποίηση του νόμου είναι μεγάλη ευθύνη που υπομίζονται όλοι. Η κυβέρνηση, η ακαδημαϊκή κοινότητα, είμαι πεπισμένη ότι αυτή την πορεία, παρά τις ενστάσεις που ακούμε και λαμβάνουμε υπόψη, υπάρχει απότερο συμφέρον που είναι οι σπουδές των παιδιών μας και τίποτα δεν μπαίνει πάνω από αυτό. Ορίστε. Λογικά ακούγονται όλα αυτά. Κάπου βλέπω ένα παράθυρο, βέβαια. Και εγώ βλέπω παράθυρο και με ανησυχία. Γι' αυτό σας έλεγα ότι όλο αυτό το μονόλογο που κάνατε το πεντάλεπτο προηγουμένως, και σας είπα στην αρχή του μονολόγου σας, κρατήστε μικρό καλάθι να δείτε πώς θα εφαρμοστεί ο νόμος. Κρατήστε, Κυριακή κοντή γιορτή. Το Σάββατο θα είναι εδώ ο Παπανδρέου. Θα σπάζουν και θα ρημάζουν και δεν ξέρω πού θα κρύβονται. Και δεν μιλάω τώρα για τους πυροσβέστες, για τους εργάτες, για τους κομμουνιστές, ξέρω εγώ, για τους ταξιτζίδες. Άντε, αυτοί θα είναι οργανωμένα μπλοκ τα οποία θα διαδηλώνουν τη δυσαρέσκειά τους και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτοί που θα σπάζουν και θα ρημάζουν μετά το πέρας των διαδηλώσεων και που θα κρύβονται μέσα στο Πολυτεχνείο και μέσα στη Θεολογική, για αυτούς βλέπω παράθυρο. Και σας βλέπω με το να κάνετε το ρεπόρτερ πάλι με κάνα δύο κάμερες. Εκεί για να δείτε ότι όλα αυτά που λέμε τώρα δεν ισχύουν ενδεχομένως. Που δηλαδή εσείς είπατε, γιατί εγώ σας λέω είμαι επιφυλακτικός. Ξέρω ότι ο πρώτος παραβάτης των νόμων στη χώρα είναι το ίδιο το κράτος. Κύριε Βασιλιάδη, δεν πρόκειται ξανά να ανεχθούμε να μετατρέπεται το υπόγειο της φιλοσοφικής σε εργοστάσιο παραγωγής βομβών Μολότοφ, όπως είχε γίνει τις ημέρες πριν την αντισύνοδο κορυφής. Έτσι, διότι αυτά τα πράγματα είναι γνωστά, γνωρίζουμε πόσο λαιλατήθηκε αυτός ο χώρος, το Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γνωρίζουμε τι βανδαλισμούς έχει υποστεί, πόσους προφυλακισμούς έχουν υποστεί φοιτητές, παιδιά, που θα μπορούσαν να είναι ο δικός σας και ο δικός μου, σας το είπα και πριν. Απλά επειδή έτυχε να περνούν από κοντά εκείνη την ώρα, για κανέναν άλλο λόγο. Να είστε βέβαιος ότι, κύριε Βασιλιάδη, ότι θα λειτουργήσουμε απόλυτα ελεγκτικά σε ό,τι αφορά αυτή τη διαδικασία και την εφαρμογή αυτού του νόμου. Είναι κάτι που τουλάχιστον δημοσιογραφικά τα τελευταία χρόνια εγώ το ζητούσα. Το ζητούσα παραθέτοντας στοιχεία και γεγονότα που επέβαλαν κάτι τέτοιο. Δείχνοντας ένα πανεπιστήμιο μέσα στη σύριγγα, να το πω έτσι.
Δεν γίνεται αυτό πράγμα, κύριε Βασιλιάδη, συγγνώμη, αλλά πρέπει η αστυνομία να μπορεί να παρεμβαίνει. Πρέπει η αστυνομία να περιπολεί. Πρέπει η αστυνομία να περιπολεί το πανεπιστήμιο. Όχι απλά και μόνο να παρεμβαίνει όποτε χρειάζεται. Πρέπει να το περιπολεί κιόλας. Ή αν δεν μπορεί να το περιπολεί η αστυνομία, να ορίσει το Υπουργείο κάποιους, μια υπηρεσία που να περιπολεί το πανεπιστήμιο. Και να του δώσει τον ευπρεπισμό ο οποίος του αρμόζει. Και όχι να λειτουργεί σαν κολοχανείο, όπως είπατε κι εσείς πριν. Αν είναι δυνατόν, θεωρώ ότι αυτός ο νόμος είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αν και το παράθυρο στο οποίο αναφερθήκατε και εσείς με εκνεύρισε. Ορίστε ο λόγος σας, γιατί εγώ μίλησα πολύ. Ναι, κοιτάξτε, εγώ περιμένω να δω αν όλα αυτά τα ωραία τα οποία λέμε εμείς τώρα για αυτόν τον νόμο θα εφαρμοστούν όταν θα χρειαστεί ο νόμος να εφαρμοστεί. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα στην εφαρμογή, ότι δεν θα τολμούν οι αστυνομικοί να μπουν μέσα στο πανεπιστήμιο και υπάρχει και περίπτωση και οι ίδιοι οι Πριτάνοι, τουλάχιστον των μεγάλων πόλεων όπου αναμένονται γεγονότα και εδώ το πανεπιστήμιο, να πρωτοστατήσουν αν θέλετε σε αυτή την αντίδραση. Δηλαδή τι? Δηλαδή το να εμποδίσουν τους αστυνομικούς να μπουν μέσα στο πανεπιστήμιο και ενδεχομένως να βγάλουν έξω αναρχικούς, κακοποιά στοιχεία και εγκληματίες του απλού ποινικού δικαίου. Έτσι, ανθρώπους που πουλάνε, όπως είπατε, ναρκωτικά, φτιάχνουν βόμβες μολότοφ κτλ. Αυτά δεν είναι φοιτητές. Αυτά είναι κακοποιοί. Και με τους κακοποιούς δεν πρέπει να βάλεις απέναντι στον κακοποιό τον Πρίτανη, να βάλεις τον αστυνομικό. Μου λέτε δηλαδή ότι θα είναι αυτοί οι γνωστοί άγνωστοι μέσα σε μια πανεπιστημιακή μονάδα θα έχουν ανοίξει την αίθουσα με τους υπολογιστές, θα αρχίσουν να ξυλώνουν υπολογιστές και να τους βγάζουν για να τους πάρουν ολόκληρους μαζί με τα γραφεία. Το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει αίθουσα αυτή τη στιγμή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που να έχει κρατήσει τους υπολογιστές πάνω από 2 χρόνια. Δεν το νομίζω αυτό. Γιατί τους κλέβουν συνεχώς. Συνεχώς. Μου λέτε δηλαδή ότι θα συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα έχουν σπάσει την πόρτα, να αρχίσουν να σηκώνουν τους υπολογιστές, να τους φορτώνουν σε φορτηγό ή σε αυτοκίνητο ή οπουδήποτε και θα πάει ο Πρίτανης να εμποδίσει την αστυνομία να μπει μέσα. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά ξέρω. Αν το κάνει αυτό πράγμα Πρίτανης εδώ στο Πανεπιστήμιο, δεν ξέρω. Εγώ θα πετάξω τη δημοσιογραφική ιδιότητα και θα πάω κατά εκείνο τον δω, να τον συναντήσω. Και μιλάω πολύ ειλικρινά. Ο Πρίτανης ο σημερινός είναι και φίλος μου. Είπα ξανά. Είναι δικός σας γνωστός, άλλωστε. Ο Γιάννης Ομιλόπουλος είναι πολύ καλός μου φίλος και δεν νομίζω να εμποδίσει αστυνομικούς. Έτσι. Εγώ έχω δει και θυμάμαι με τον κύριο Μάνθο που ο ίδιος είχε παρενέβει να αποσοβήσει μια κατάσταση και να αποκλιμακώσει μια κατάσταση η οποία είχε φτάσει στα όρια, όπου βεβαίως έλεγε αφήστε μην μπαίνετε, θα τα βρούμε εμείς εδώ μέσα μεταξύ μας κτλ. Λοιπόν, έγινε μια χρονιά αυτό κύριε Βασιλιά. Εντάξει, έγινε. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ξαναγίνει κάτι παρόμοιο. Δηλαδή, περιμένετε, θα το δούμε. Εγώ δεν λέω ότι θα κλέβουν και θα ρημάζουν και δεν θα μπαίνει κανένας μέσα. Έγινε μια χρονιά και έγινε φωτογραφικά. Σε την ημέρα της επετείου της 17 Νοέμβρη, της 17ης Νοέμβρη, πριν από 3 χρόνια. Εντάξει. Και τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Ότι καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του κυρίου Μάνθου, τον οποίο το σέβομαι πάρα πολύ και την καλησπέρα μας αν μας βλέπει, σημαίνει ότι το άσυλο δεν χρησιμοποιήθηκε εναντίον του Πανεπιστημίου και εναντίον της κοινωνίας? Σαφέστατα και χρησιμοποιήθηκε. Μήπως σταμάτησαν να μπαινοβγαίνουν μέσα αυτά τα κακοποιά στοιχεία? Μήπως σταμάτησαν οι βανδαλισμοί μέσα στο Πανεπιστήμιο? Μήπως σταμάτησαν να κρύβονται, μήπως σταμάτησαν να σπάζουν βιτρίνες και αυτοκίνητα μέσα στην πόλη και να πηγαίνουν να κρύβονται μέσα στο πανεπιστήμιο? Δεν το νομίζω αυτό. Σύμφωνοι, οι εκδηλώσεις, ο Θεός να τις πει εκδηλώσεις, που γίνονταν κάθε χρόνο, κάθε 17 Νοέμβρη, εκείνη τη χρονιά δεν είχαν την ένταση που είχαν τις προηγούμενες. Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά δεν μου λέει τίποτα. Ήτανε φωτογραφικό αυτό που λέτε. Ορίστε. Δεν ξέρω τι ήταν και τι δεν ήταν. Εγώ ξέρω ότι ένας Πρίτανης βγήκε στον δρόμο και βρέθηκε μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και κακοποιών στοιχείων, δεν θα πω φοιτητών, γιατί σίγουρα δεν είναι φοιτητές αυτοί. Δεν μπορεί φοιτητής να σπάει και να κλέβει το ίδιο του το εργαλείο όπως είναι ένας υπολογιστής, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν, εδώ πρόκειται καταρχήν για ένα επικοινωνιακό τρίκ ιδιαίτερα πετυχημένο για τον τότε Πρίτανη, τον κύριο Μάνθο. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν λέω ότι δεν υπήρχε και ουσία προφανώς στην παρέμβασή του, προφανώς θα υπήρχε, αλλά το θέμα είναι ότι δεν αποκλιμακώθηκε η βία, οι καταστροφές έγιναν, αυτά που ήταν να γίνουν έγιναν. Δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι σήμερα, δηλαδή πώς, εάν αύριο μπουν στο Πολυτεχνείο και ο κύριος Μουρόπουλος είναι και Πρίτανης, είναι και καθηγητής του Πολυτεχνείου, μπουν στο Πολυτεχνείο και κρυφτούν κακοποιά στοιχεία, ποια θα είναι η θέση του κύριου Μουρόπουλου? Εγώ ρωτάω. Και προφανώς θα πάρω την απάντησή μου σε λίγες μέρες. Mm-hmm. Όπου θα δούμε τι θέση θα πάρει.
Mm-hmm. Δηλαδή, κάποια θέση θα πάρει. Θα προσπαθήσει να του βγάλει έξω, ή θα προσπαθήσει να του εμποδίσει να μην μπουν καν μέσα. Είτε θα πει: ελάτε εδώ, θα πάρω 10 χτισμένου φοιτητέ του Πολυτεχνείου και με αυτού θα προσπαθήσω να εμποδίσω να μπουν μέσα οι εγκληματίε, α πούμε έτσι. Και δεν χρειάζομαι την αστυνομία. Κρατηθείτε απ' έξω εσείς. Ή θα πει: ελάτε και εφαρμόστε τον νόμο. Τι λέει? Ότι αν υπάρχει τέτοιου είδους επέμβαση μέσα στο πανεπιστήμιο που υπάρχουν κακοποιοί, αυτό το πράγμα πρέπει να το αναχαιτήσει η αντίστοιχη δύναμη, που είναι η αστυνομική δύναμη. Δεν μπορεί να είναι η Βρετανική δύναμη, δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Θα τα δούμε όλα αυτά, δεν τα ξέρω. Ούτε υποθέσεις κάνω. Τι τάξη θα πάει ο Γιώργος φέτος? Πέμπτη. Θα πάει Πέμπτη Δημοτικού, μάλιστα. Ελπίζω να του αγοράσετε βιβλία, κύριε Βασιλιάδη. Όχι, δεν του αγοράζω βιβλία. Ούτε βιβλία θα του πάρω, ούτε τίποτα. DVD. Ο διευθυντής του σχολείου του ήταν παλιός συμμαθητής. Ναι. Ένας άνθρωπος στην ηλικία μου και εξαιρετικός καθηγητής. Λοιπόν, και του είπα το εξής: δεν θα δώσει το γιο μου ούτε CD-ROM ούτε φωτοτυπίες. Έχει από το σπίτι πρόσβαση στο ίντερνετ. Έτσι. Και θα κατεβάσει όλο το βιβλίο των μαθηματικών, της ιστορίας, της φυσικής, της γραμματικής από το ίντερνετ. Έτσι, λέω, μπορείς να εξοικονομήσεις και το CD-ROM και τις φωτοτυπίες. Εφόσον έχετε ήδη εξοικονομήσει τα βιβλία, δεν θα τα δώσετε, εξοικονομήστε και αυτό, δεν το χρειαζόμαστε. Είναι τόσο απλό. Τόσο απλό. Μα δεν είναι τρελό ότι δεν μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε χαρτί για να τυπώσουμε τα βιβλία, αλλά θα ξοδέψουμε χαρτί για να βγάλουμε φωτοτυπίες? Δεν είναι τρελό αυτό το πράγμα, κύριε Βασιλιά? Κοιτάξτε, εγώ να σας πω κάτι. Εφόσον εξοικονόμησαν το χαρτί, ας μην ξαναδώσουν βιβλία στη ζωή τους. Δεν ξέρω ποιες επιχειρήσεις θα δεινοπαθήσουν από αυτό. Αλλά ας μην ξαναδώσουν βιβλία στη ζωή τους. Ας δώσουν σε κάθε μαθητή του δημοτικού και του γυμνασίου από ένα λάπτοπ όπως εσείς έχετε, για τα επόμενα 5-6 χρόνια. Mm-hmm. Κάθε 6 χρόνια, ξέρω, να τους δίνει ένα άλλο. Και αντί βιβλίου να τους δίνει αυτό. Και να μην τους δίνει για κάθε χρονιά τα βιβλία, που είναι πολύ μεγάλη δαπάνη. Να τους δίνει αυτό και μια πρόσβαση στο ίντερνετ, την οποία θα πληρώνει το κράτος. Και από εκεί να κατεβάζουν τα βιβλία στον υπολογιστή τους. Αν θέλουν κάτι για λόγους πρακτικούς να το κάνουν μία εκτύπωση, ας το κάνουν μία εκτύπωση. Αν δεν θέλουν και δεν χρειάζεται, ας μην το κάνουν. Γιατί φανταστείτε τι πιο ωραίο. Να έχεις το βιβλίο ηλεκτρονικά μπροστά σου, τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, να έχεις, ξέρω εγώ, ένα μαθηματικό πρόβλημα και εκείνη τη στιγμή να αναζητάς και στο ίντερνετ τη λύση του μαθηματικού προβλήματος. Μόνος, σαν μαθητής. Χωρίς να χρειάζεσαι και άλλου είδους παραπαιδεία. Το φροντιστήριο, τα ιδιαίτερα που δεν κόβουν καμία απόδειξη κτλ. Δηλαδή, αν μιλάμε για εξυγχρονισμό, τότε να μιλήσουμε για εξυγχρονισμό. Και να σας πω κάτι, είναι πρόσχημα το ότι δεν έχουμε βιβλία φέτος. Πιστεύω ότι λαού θα πάει όλο εκεί. Να μην έχουμε ούτε του χρόνου βιβλία, ούτε του παραχρόνου. Και να περάσουμε ένα τέτοιο σύστημα. Αλλά ας μας το πούνε ευθέως. Είναι πιο οικονομικό και ενδεχομένως είναι και πιο αποδοτικό. Ας το κάνουν όμως. Και μας λένε μας, δεν ξέρω εγώ πώς το είπατε, Συμβούλιο Επικρατείας και τι έγινε, και δημόσια διοίκηση, και όχι, δεν βρήκαμε χαρτί, όχι, ο διαγωνισμός ήταν άγωνος, όχι το ένα, όχι το άλλο. Τρίχες. Ας μας πούνε ότι όλα θα το πάμε στο ίντερνετ. Μαζί τους. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Αυτά. Καλή σχολική χρονιά στο Γιώργο. Επίσης. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Αύριο θα είμαστε μαζί. Αύριο θα ασχοληθούμε με την επικαιρότητα και όχι με το Σκοπιανό, όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη, καθώς ο Πρόεδρος της Παρμακεδονικής δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας αύριο. Την επόμενη Τετάρτη όμως δεν θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά από το Σικάγο, θα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο την επόμενη Τετάρτη. Λοιπόν, μέχρι αύριο. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια χαρά. Γεια σας.